Το παιχνίδι έχει τελειώσει στη Ρωσία. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή του Αμαρτιακού, τον Θανάση, τον Μεθενίτη. Και θα ξεκινήσω από την ερώτηση. Είναι αντίδραση δευτέρου μηχρόνου ομάδας που θέλει να πάρει πρωτάθλημα και να γυρίσει ένα παιχνίδι που δείχνει να τη στραβώνει ολοκληρωτικά σε 45 λεπτά? Σίγουρα, είναι αντίδραση. Αυτό έλειπε, να μην έχουμε αντίδραση. Δεν γίνεται με αυτούς εδώ τους ποδοσφαιριστές να προηγούμαστε στο σκορ, να βρισκόμαστε πίσω στο σκορ 2-1 με 2 πέναλτι και να περνάει από το μυαλό μας ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Εγώ αυτούς τους ποδοσφαιριστές εδώ τους πιστεύω περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Και θέλω να με δικαιώσουν και πιστεύω θα με δικαιώσουν στο τέλος. Θέλω να τους συγχαρώ για την προσπάθεια που έκαναν. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα, η εικόνα της ομάδας είναι τελείως διαφορετική. Έβγαλε περισσότερο πάθος, περισσότερη διάθεση. Πάλεψε όλες τις φάσεις. Πήγε πρώτη στις μονομαχίες και οφείλω να τους συγχαρώ. Ξέρω ότι δεν σ' αρέσει να στέκεσαι, αλλά θα σταθώ εγώ δημοσιογραφικά σε δύο ποδοσφαιριστές που νομίζω ότι εμφανίζονται όσο καλύτερα από ποτέ στη φετινή περίοδο και νομίζω ότι και σε κρίσιμο παιχνίδι. Νομίζω ότι οι αλλαγές των δύο σκριβάνων είναι ουσιαστικές και πιστώνονται σε σένα, αλλά πιστώνονται και στην απόδοση των ποδοσφαιριστών που έχουν μπει και όντως έχουν αλλάξει πράγματα. Ο Αμαρτιακός χρειάζεται αυτή τη βοήθεια στο βάθος του ρόσουρ του έστι για να διεκδικήσει. Έρχονται τρία παιχνίδια με τον Ταμιναϊκό, ένα ντέρμπι στο βάθος με την Αρτάκη και πολλά ακόμα δύσκολα μάτσο όπως το σημερινό που κρύβουν παγίδες. Μανώλη, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πέμπτη εβδομάδα που παίζουμε συνεχόμενα παιχνίδια. Κυριακή, Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή, Τετάρτη, Σάββατο και έπεται συνέχεια. Τετάρτη έχουμε δύσκολο παιχνίδι για το κύπελλο με τον Ταμιναϊκό. Μετά έχει το Λίσποντο στην έδρα μας. Είναι χωρίς τέλος. Είναι δεδομένο ότι η ύπαρξη πολλών ποιοτικών ποδοσφαιριστών δίνει τη δυνατότητα σε έναν προπονητή να μπορεί να επέμβει στο παιχνίδι. Αλλά εγώ δεν θα σταθώ μόνο στα δύο παιδιά, θα σταθώ σε όλα τα παιδιά, γιατί αυτή είναι η νοοτροπία, να έρχομαι από τον πάγκο και να αλλάζω τη ροή ενός παιχνιδιού και να γίνομαι, να γίνομαι εγώ ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού, να το πω έτσι. Τι κρατάς από το σημερινό παιχνίδι, Θανάση? Το μέταλλο που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές όταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ. Αυτό μου δημιούργησε την αίσθηση ότι έχουμε δρόμο ακόμα πολύ μπροστά μας. Να σε καλά, καλή συνέχεια και συγχαρητήρια για την νίκη.